9 στους 10 ανέργους δεν παίρνουν επίδομα ανεργίας, ότι έχουμε 30% ανεργία, ότι έχουμε 25% ύφεση, ότι έχουμε μεσοσταθμικά. Αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Λοιπόν, αυτά είναι δεδομένα. Αυτά είναι δεδομένα. Το τώρα, θέμα είναι αυτά που θα αλλάξουν. Το ψητό. Ακριβώς. Το ψητό είναι ότι η κυβέρνηση δεν λέει υπεύθυνα, δεσμευτικά, δημόσια, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση στο Παρίσι, γιατί πολύ απλά στο Παρίσι δεν θα γίνει επαναδιαπραγμάτευση. Το λέει η Κομισιόν, επισήμως δεν το διαψεύδει η κυβέρνηση. Δεν λένε ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές, διαραίουν κάποιους στόχους, αλλά στο τέλος η εμπειρία δείχνει... Αν πιάσουν κάποιους από αυτούς τους στόχους, θα είναι επιτυχία της κυβέρνησης. Περιμένετε να τελειώσω τη φράση. Ναι, ναι. Η εμπειρία δείχνει ότι μέχρι τώρα όσες φορές μίλησαν για κόκκινες γραμμές, οι κόκκινες γραμμές μετατράπηκαν σε κόκκινες κορδέλες συσκευασίας του νέου κυβερνητικού πακέτου. Όποιος θέλει διαπραγμάτευση, όποιος θέλει κόκκινες γραμμές, όποιος θέλει να αλλάξουν κάποια πράγματα και να ορθώσουμε ανάστημα, πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό απαιτεί άλλη κυβέρνηση. Όταν έχεις πρωθυπουργό, αυτόν ο οποίος εξελέγει με αντιμνημονιακή σημαία και η πρώτη του δουλειά ήταν να πάει να δώσει διαπιστευτήρια στη Μέρκελ, στο Βερολίνο, να πει ουδείς αναμάρτητος για όσα έλεγε στο παρελθόν και στη συνέχεια να προσδεθεί απολύτως στο άρμα της Μέρκελ, αυτή τη στιγμή, πριν μια εβδομάδα, μαζεύτηκαν όλα τα Νόμπελ οικονομίας σε μια πόλη. Στη Γερμανία. Στη Γερμανία. Άσκησαν, παρά τις διαφωνίες τους στα άλλα, όλη σφοδρή κριτική επιθετικότατη στο δόγμα Μέρκελ. Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας είπε τα αυτονόητα και τον άλλαξε ο Ολάντ. Οι μόνοι που εφαρμόζουν πιστά το δόγμα Μέρκελ είναι Σαμαράς, Βενιζέλος, Χαρδούβελης. Και αυτό που βάζετε και εσείς στους τίτλους σας, σκληρή διαπραγμάτευση με την Τρόικα, θα αποδειχθεί ότι είναι μια φούσκα. Το ραντεβού στο Παρίσι είναι μια προπαρασκευαστική συνάντηση όπου δεν θα γίνει διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση και η αξιολόγηση που επικαλείται η κυβέρνηση θα γίνει στο τέλος Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Αν είχαν όντως. Λέτε ότι θα γίνει διαπραγμάτευση. Δηλαδή και εσείς δεν λέτε ότι απλώς συζητάνε και. Όχι, στο Παρίσι λέω δεν θα γίνει διαπραγμάτευση. Λέτε όμως ότι θα γίνει διαπραγμάτευση στο τέλος του μήνα. Εδώ στην Αθήνα. Και εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος αποφασίσει, ας πούμε ότι μια κυβέρνηση που ναι σε όλα μέχρι τώρα, κάτι έπαθε το καλοκαίρι και αποφάσισε να αλλάξει γραμμή, διότι βλέπει και τις δημοσκοπίες, 8 μονάδες πίσω η Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ, σου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Αν θες να κάνεις διαπραγμάτευση, βγαίνεις. Με τον επίσημο τρόπο, ο Πρωθυπουργός, ο κ. Χαρδούβελης, η λαλίστατη κυβερνητική εκπρόσωπος και λέει αυτή είναι η στόχη μας. Περιμένουμε το Σάββατο να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα της, ουσιαστικά της, αυτά που λέτε τώρα, έτσι, να ακούσουμε δηλαδή, το σχεδιασμό της κυβέρνησης. Αν ο Σαμαράς αποφάσισε να σκληρύνει τη στάση, να αλλάξει τακτική, να διαπραγματευτεί... Δηλαδή, αν τα πει αυτά που λέτε εσείς το Σάββατο, αντιλαμβάνεστε ότι... Να σας απαντήσω. Σας απαντώ στην καρδιά του ερωτήματος σας. Αν ο κύριος Σαμαράς είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τη γραμμή του Νεσόλα και να διαπραγματευτεί κάτι, να αλλάξει υπό το φόβο του ΣΥΡΙΖΑ και του ότι μπορεί να κινδυνεύσει όχι μόνο η πρωθυπουργία του στις εκλογές, αλλά και η αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, θα έκανε τουλάχιστον το στοιχειώδες. Να πάει να δώσει μια συνέντευξη τύπου στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω και παρακαλώ να κάνετε ένα ρεπορτάζ ότι για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο πρωθυπουργός που κρύπτεται από τη Βουλή θα κρυφτεί και από τους δημοσιογράφους. Ναι, αυτό δεν το γνωρίζω. Κύριε Χατζησοκράτη. Μισό λεπτό. Ναι. Έχετε απάντηση. Παράκληση θερμή. Ναι, σε ναι. Καμιά δεκαπενταριά.